Σας χαιρετώ. Εγώ εκλαμβάνω αυτή την προσπάθεια σαν μια προσπάθεια έμβλημα. Τροχιοδεικτική δηλαδή μιας μεγάλης παγκόσμιας προσπάθειας ενάντια στα απόβλητα γενικά. Η Κύπρος, αφού πρέπει να μιλήσουμε και ιδιαίτερα για τον τόπο μας, έχει κατακλειστεί από πλαστικά και από πλαστικές σακούλες. Ένθεν και ένθεν των δημόσιων δρόμων μπορεί κάποιος να δει να συναντήσει χιλιάδες τέτοια απόβλητα. Και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο σε αυτή την πανευρωπαϊκή προσπάθεια να συμβάλλουμε και εμείς για να σταματήσει. Αν και οφείλω να πω ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουν ήδη διανύσει μια μεγάλη απόσταση η οποία βρίσκεται όσον αφορά εμάς μπροστά μας. Είπα όμως στην αρχή ότι εκλαμβάνω αυτή την προσπάθεια σαν μια προσπάθεια έμβλημα. Θεωρώ δηλαδή ότι πρέπει να είναι κομμάτι μιας μεγαλύτερης προσπάθειας ενάντια σε οποιαδήποτε απόβλητα. Αν κάποιος δηλαδή σκεφτεί τα πυρηνικά απόβλητα που υπάρχουν στον πλανήτη, μήπως μας εκλάβει ως αφελής στην προσπάθειά μας ενάντια στις πλαστικές σακούλες, την οποία δεν υποβαθμίζω καθόλου. Ας μην θεωρηθεί αυτή η δήλωση ότι υποσκάπτει την θέληση την προσωπική μου, την πρόθεση όλων των Κυπρίων, υποθέτω, να αγωνιστούμε ενάντια στην πλαστική σακούλα. Όταν πηγαίνει κανείς στο σούπερ μάρκετ, μπορεί να πάρει μαζί του μια σακούλα την οποία μπορεί να χρησιμοποιεί μερικές φορές ή πολλές φορές, παρά κάθε φορά να αγοράζει μερικές μονάδες ή και δεκάδες πλαστικών σακούλων. Εγώ προσωπικά είμαι ενάντια γενικά στα πλαστικά. Είμαι ενάντια στις πλαστικές σακούλες, ενάντια στις πλαστικές ιδέες, ενάντια στους πλαστικούς ανθρώπους, ενάντια στις πλασματικές προσπάθειες. Και να κλείσω λέγοντας ότι δυστυχώς οι ωκεανοί είναι γεμάτοι από πλαστικές σημαίες και ενάντια στις πλαστικές σημαίες παρεμπιπτόντως, είναι γεμάτοι οι ωκεανοί από πλαστικές σημαίες προεκλογικών αγώνων, οι μόνες που έμειναν σε μερικές περιπτώσεις να θυμίζουν προεκλογικές δεσμεύσεις. Ευχαριστώ.